σημείο που είχαμε το δυσάρεστο περιστατικό. Να σας πω τα τελευταία νέα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν μόνο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο. Βρισκόταν εδώ από τις 5.30 το πρωί και ξαφνικά γύρω στις 8 παρά 5 άνοιξε τα παράθυρα του αυτοκινήτου, γκάζωσε. Κάποιοι γυρίζονται ότι του είπε και αντεγιά, πήρε φόρα και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, δεν έχει γίνει ακόμα η επιχείρηση. Η επιχείρηση όχι, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή δεν έχουν βουτήξει οι δίτες. Προφανώς ετοιμάζει τη μονάδα υποβρυχίων αποστολών. Βρίσκονται εδώ πυροσβεστικοί, ασθενοφόρο, λιμενική, αστυνομία, καταλαβαίνετε όλοι, αλλά δεν έχει ξεκινήσει. Πάντως έχει άλλη τροπή το γεγονός ότι μπορεί να το περιγράφει τώρα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν εκεί. Ναι, τουλάχιστον Δημήτρη, πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι φαινόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος αποφασισμένος. Λένε οι μαρτυρίες ότι πρόκειται για έναν άνδρα 45 με 50 ετών. Ότι τελικά έκανε περίπου 1,5 λεπτό, 1-1,5 λεπτό να βουλιάξει το αυτοκίνητο και κατά τη διάρκεια αυτή του φώναζαν όσοι βρίσκονταν στο λιμάνι τι κάνεις εκεί, βγες έξω, αλλά δεν έκλεισε ούτε καν τα παράθυρα, δεν έκανε καμία κίνηση. Αυτά λένε οι πρώτες μαρτυρίες, μένει να εξακριβωθεί τι ακριβώς. Εάν γίνει συνέχεια επιχείρηση, θα σε περιμένουμε να μας πεις και τα νεότερα. Βεβαίως, ευχαριστούμε να διαφέρα.